Ενωμένοι. Περήφανοι δεν είμαστε για αυτή την εικόνα, αλλά θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα εάν δεν ήμασταν σίγουροι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βελτιώσουμε την κατάσταση κάθε μέρα, μέρα μέσα από φοβερές αντιξότητες. Μια στιγμή. Ό,τι περνάει από το χέρι μας δεν θα ήταν να υπάρξει και μια εντολή προς την ελληνική αστυνομία, γενικά τις δυνάμεις της ελληνικής πολιτείας, κάπως να διαχειρίζουν την κατάσταση και να αφήνουν το απόλυτο μπάχαλο να μας εκθέτουν οι Σκοπιανοί? Ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι εκθέτουν τη χώρα και την κυβέρνηση άνθρωποι οι οποίοι πυροβολάνε γυναικόπαιδα με πλαστικές σφαίρες. Μας εκθέτουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι... Ειδικά άμα το κάνουν παραβιάζοντας και την επικράτεια. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα, εκτός αν νομίζουμε ότι η παραβίαση της επικράτειας είναι κάτι το οποίο μετριέται όπως μετριέται στο replay το offside. Που νομίζω ότι αυτό αδικεί οποιονδήποτε μπαίνει σε τέτοιο είδος διαδικασία. Οπότε άμα σου φάει ένα μέτρο δεν έγινε τίποτα. Σου έφαγε κάποιος ένα μέτρο? Όχι, δεν εννοώ, okay, άμα σου παραβιάσει λοιπόν, ένα μέτρο δεν έγινε τίποτα. Το έφαγε τελείως λάθος λέξη. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, ξέροντάς το και λίγο το θέμα από τα μέσα, υπήρξε ένας πολύ καλύτερος χειρισμός μέσα από μια εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί. Δηλαδή, οι αρχές αντελήφθησαν έγκαιρα μια χειρόγραφη προκήρυξη στα αραβικά η οποία κυκλοφόρησε το απόγευμα του Σαββάτου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί η αστυνομική δύναμη η οποία ήταν εκεί. Ναι. Έκανε έναν φραγμό μέσα από τον οποίο πέρασε στην αρχή μια αντιπροσωπεία και τα λοιπά, η οποία πήγε μέχρι το φράχτη και μετά έγιναν τα επεισόδια. Δεν υπήρχε δυνατότητα η αστυνομία σε ένα μέτωπο 1,5-2 χιλιόμετρα να κρατήσει τον κόσμο, αλλά φρόντισε και έκανε μια αποκοπή ώστε να μην ανέβει περισσότερος κόσμος από τον καταβλισμό της Ιδωμένης και εκεί που συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία 1.000-1.500 άτομα, δεν ήταν 11.000 άτομα, μισό λεπτό. Ναι. Επίσης, κατόρθωσε να μην ανέβει και από δομές φιλοξενίας κοντινές και άλλος κόσμος ο οποίος ήταν αγανακτισμένος από την κατάσταση. Που τυχοκόλλησαν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση στα αραβικά. Αυτό επειδή ήταν μια ανακοίνωση στα αραβικά, δεν κατέστη δυνατόν να το εξακριβώσουν. Περιμένετε, είμαστε ικανοί να ακούμε τι λέει ο Τόμψεν με τη Βελκουλέσκου και δεν ξέρουμε ποιος πάει στην Ιδωμένη και βγάζει μια ανακοίνωση και τα δίνει. Πηγαίνουν άνθρωποι και δίνουν φυλάδια. Δεν υπάρχει ένας χριστιανός, ή μάλλον λάθος, ένας άνθρωπος, πολίτης της ελληνικής δημοκρατίας και όργανο της ελληνικής δημοκρατίας να πάει και να το πιάσει, να του πει: για έλα εδώ, ποιος εσύ που δίνει τα φυλάδια? Ωραία. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Είναι παράλογο αυτό που λέω? Παράλογο δεν είναι, αλλά κοίτα να το βάλουμε στην πραγματική ζωή. Να το βάλουμε. Σάββατο απόγευμα, την ώρα που νυχτώνει, ανακαλύπτουν οι αρχές ότι σε 4-5 σημεία έχει κολληθεί ένα κομμάτι χαρτί στα αραβικά. Το γεγονός ότι το ανακάλυψαν και μπόρεσαν σε χρόνο ρεκόρ να το μεταφράσουν και να κινητοποιηθούν δυνάμεις της αστυνομίας, για μένα νομίζω ότι είναι κάτι αρκετά σημαντικό. Διότι είναι ένας άτυπος καταβλισμός, στον οποίο υπάρχουν 10-11.000 άνθρωποι μέσα. Συνολικά στη χώρα πώς είναι? 53.000 νομίζω είναι το δελτίο το οποίο δώσαμε σήμερα. Εθνικότητες? Στην συντριπτική πλειονότητα Σύριοι, Ιρακινοί και Αφγανοί και στην ακόμα πιο συντριπτική πλειονότητα Σύριοι και Ιρακινοί. Πόσους έχουμε καταφέρει να επαναπροωθήσουμε μέχρι τώρα? Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη επαναπροώθηση, είναι μια παράνομη διεθνής πρακτική. Ποια είναι η ορθή λέξη? Δεν το λέω με... Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ΕΕ Τουρκίας, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Ναι, βεβαίως. Είναι μεταφορά ανθρώπων στην Τουρκία και επανεισδοχή αυτών των ανθρώπων από την Τουρκία. Ο κόσμος ο οποίος έχει μεταφερθεί στην Τουρκία είναι 202 και 160, πώς ήταν, 300. Τόσοι που ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, δεν είχαν δηλώσει δηλαδή τη βούλησή τους να αιτηθούν άσυλο. Αυτοί οι 53.000 που βρίσκονται στην Ελλάδα προβλέπετε να μείνουν και να εγκατασταθούν εδώ? Όχι. Αυτοί οι 53.000 που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν είναι στο καθεστώς της Συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας. Είναι στο προηγούμενο καθεστώς. Για αυτούς τους ανθρώπους ισχύουν τα εξής. Ναι. Υπάρχει πρώτα απ' όλα μία δέσμευση δύο Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του 2015 που προβλέπουν τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα σε χώρες της Ευρώπης 66.000 ανθρώπων. Υπάρχει επίσης μία δέσμευση της Κομισιόν, η οποία ήταν στο συνοδευτικό έγγραφο της Συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας, η οποία προέβλεπε μέσα στον Απρίλιο μετεγκατάσταση 6.000 ανθρώπων και 20.000 ανθρώπων από το ελληνικό έδαφος πάντα, μέχρι τις 20 Μαΐου. Εμένα μου φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξο. Θεωρώ όμως ότι μόλις ξεκινήσει αυτή η διαδικασία
και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τώρα δεν μας ικανοποιούν, όπως οι ειδωμένοι, θα αδειάσουν. Για ποιον λόγο? Διότι είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο από τις οργανωμένες δομές φιλοξενίας. Η Λιμπερασιόν λέει ότι με την πολιτική την οποία ακολουθείτε, και υποδέχομαι την Έλληνα Παπαδημητρίου να μας δώσει το στίγμα και μόνο του συγκεκριμένου δημοσιεύματος. Καλησπέρα, Έλληνα, και πάλι, και ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ότι... Καλησπέρα. Υπάρχουν δύο ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν, της γαλλικής εφημερίδας Λιμπερασιόν. Το ένα λέει. Ναι, αριστερή. Που έχει γράψει αρχικά διθυράμβους για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια ασκεί κριτική σε διάφορες περιπτώσεις. Είναι μια τέτοια μέρα λοιπόν κριτικής από την γαλλική εφημερίδα. Αφενός περιγράφει το χάος στην ειδωμένη και τον πανικό. Αφετέρου, κάνοντας ρεπορτάζ στοιχείο πολύ συγκεκριμένα και μιλώντας με πάρα πολλούς φορείς που εμπλέκονται στην προσφυγική κρίση εκεί, λέει ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε δει να κινείται η Χρυσή Αυγή ή η ακροδεξία στην Ελλάδα. Τώρα όμως φαίνεται ότι επανέρχονται και τώρα αρχίζουν με κάθε τρόπο να εκμεταλλεύονται, όπως υπογείως αλλά πλέον και πιο φανερά, όλη αυτή την κρίση και την ανασφάλεια και όλο αυτό το χάος το οποίο υπάρχει. Έλα, να σας ευχαριστώ θερμά. Σας απασχολεί ότι το καθεστώς ανομία σε περιοχές όπως η Χίος ή και ο Πειραιάς? Λοιπόν, μου ζήτησες να... Θα παράξει. Μου ζήτησες να σχολιάσω τη Λιμπερασιόν. Θα πω και κάτι για τον Πειραιά, που νομίζω ότι ο Πειραιάς είναι και ως ένα βαθμό δικαίωση της γραμμής στην οποία ακολουθεί η κυβέρνηση. Ας πάρουμε λοιπόν τη Γαλλία, αφού η Λιμπερασιόν είναι μια γαλλική εφημερίδα. Είδαμε, και όλοι το παραδέχονται στην Γαλλία, και αν διαβάσει και αναλύσεις της Λιμπερασιόν, βλέπουμε ότι η ανάπτυξη του τζιχαντισμού στη Γαλλία και το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι πήγαν να πολεμήσουν για το Ισλαμικό Χαλιφάτο έχει να κάνει με την πολιτική κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία έχει προκαλέσει την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Δηλαδή αυτή ακριβώς η πολιτική την οποία η ελληνική κυβέρνηση κατηγορείται ότι δεν εφαρμόζει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο έχω να σου πω είναι ότι έβλεπα προηγουμένως στο Facebook μια φωτογραφία. Ήταν δύο κοριτσάκια από χτες από την Ειδωμένη, το Σαδά, ένα τρίχρονο και ένα δίχρονο που είχαν σηκώσει και τις μπλουζίτσες έτσι να προστατευτούν από τα δακρυγόνα. Εγώ θέλω λοιπόν όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν να αγαπάνε την Ελλάδα και να λένε ότι η Ελλάδα έκανε ό,τι πέρασε. Ότι περνούσε από τα χέρια της για να τα βοηθήσει. Συμφωνείς. Και να σου πω και για τον Πειραιά τώρα. Μια και το γυρίσαμε. Μισό λεπτό. Μια και το γυρίσαμε στον Νικό. Μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Συμφωνείς δηλαδή με αυτό το οποίο είπε ο Τόσκας? Ότι οι δαρμένοι του σήμερα είναι οι τζιχαντιστές του αύριο, γι' αυτό και δεν επεμβαίνουμε δυναμικά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια διατύπωση η οποία είναι κάτι οικονομίαν. Έχει πάντως πολύ μεγάλη σημασία. Φυσικά η Ελλάδα δεν έχει τις ιδιαιτερότητες αυτές χωρών που υπήρξαν αποικιακές δυνάμεις, ούτε έχει εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές αποκλεισμού και δεν πρόκειται κιόλας να τις εφαρμόσει. Αντιθέτως, στον Πειραιά που υπήρξε μια συνεπής πολιτική φιλική και αν είδες και το φυλάδιο το οποίο βγήκε χτες, το οποίο ήταν ζεστό για τους ανθρώπους και έκαναν όση υπομονή και εμείς τρέξαμε να φτιάξουμε κάποιες δομές φιλοξενίας οι οποίες είναι αξιοπρεπείς όπως αυτή του Σκαραμαγκά. Σήμερα φεύγουν 800 άτομα από τον Πειραιά. Αν ακούγαμε διάφορους κανίβαλους ακροδεξιούς θα έπρεπε να έχει πάει η αστυνομία με τάξη, με δακρυγόνα και με μάτ και με τα λοιπά στον Πειραιά και να έχει γίνει το έλα να δεις. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Εκείνο το tweet του 2013 το έχεις μετανιώσει? Όχι, το παίζει γενικά το... Όχι βέβαια. Κάτσε, το ρίχνεις μισό λεπτό. Έχω ένα λεπτό με την τσίπα, το ξέρω. Όχι βέβαια. Το οποίο λέει... Όχι, κολλάει και με το προσφυγικό. Απαντούσε... Μα τα δώσετε τελικά και τα λιμάνια. Απαντούσε. Δώσατε και τα αεροδρόμια. Καλά, αυτό είναι η συμφωνία την οποία αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε. Αλλά αυτό απαντούσε στις κραυγές εκείνης της εποχής, ακροδεξιές κραυγές της κυβέρνησης Σαμαρά που έλεγε ότι οι ξένοι έχουν καταλάβει τις πλατείες μας και όλοι μαζί να τις επανακαταλάβουμε και αυτοί που έρχονται με τα βαρκάκια έρχονται να εξισλαμίσουν. Σε αυτό το πράγμα απαντούσε για χαρά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γιώργος Κυρίτσης, ευχαριστώ θερμά. Σοφία, καλώς.